09 κρούσματα από σύνολο 2.414 εργαστηριακών διαγνώσεων. Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της πανδημίας στο νησί μας, τον περασμένο Μάρτη, το Υπουργείο Υγείας δεν είχε την ανακοινώσει με τον συνολικό αριθμό επιβεβαιωμένων κρούσματων να παραμένει 927. Από την 9η Μαρτίου που εντοπίστηκαν τα δύο πρώτα κρούσματα στην Κύπρο, σήμερα είναι η πρώτη φορά που δεν καταγράφηκε κανένα νέο κρούσμα. Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η προσπάθεια όλων αποδίδει. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύονται δύο ασθενείς διασωληνωμένοι και εκτός αναπνευστήρα. Νοσηλεύονται άλλοι δύο ασθενείς. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η διαδικασία της ιχνηλάτησης επαφών του τρίτου μαθητή που έδειξε θετικό στον ιό. Το κρούσμα εντοπίστηκε στην Β' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας και η μητέρα του είναι συνοδός παιδιού με ειδικές ανάγκες. Ο μαθητής έχει άλλα δύο αδέλφια τα οποία φοιτούν σε γυμνάσιο και δημοτικό της Λευκωσίας. Η διαφορά από τα άλλα κρούσματα με τους μαθητές που εντοπίζονται θετικοί στον ιό είναι ότι η ιχνηλάτηση επεκτείνεται και στο σχολικό χώρο, δηλαδή σε καθηγητές και συμμαθητές του ατόμου αυτού που έχουν δηλωθεί ως στενές επαφές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από χθες έγινε απολίμανση του σχολείου. Μέχρι στιγμής, μέσα από το πρόγραμμα των 20.000 τεστ που πραγματοποιούνται στα σχολεία, έχουν ληφθεί 5.500 ζυγματοληψίες και έχουν εντοπιστεί 3 μαθητές, μία καθαρίστρια σε σχολείο της Λευκωσίας και μία βοηθός σε νηπιαγωγείο στην Πάφο. Έπιασε δουλειά η Επιτροπή με τη συμμετοχή ειδικών ιατρών από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να εξεταστούν μέτρα για την φοίτηση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Επιτροπή η οποία άρχισε να εξετάζει τέτοιες περιπτώσεις μαθητών, αλλά και τα προστατευτικά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που πρέπει να ισχύσουν σε περίπτωση που θα επιστρέψουν στα σχολεία. Την ίδια ώρα, πηγή από το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε στον Α πως έχει καταρτιστεί και κατάλογος με όσα παιδιά δεν έχουν ιατρικό ιστορικό και έχουν ωστόσο συνοδό τα οποία θα ειδοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να επιστρέψουν πίσω. Ευχάριστη λοιπόν εξέλιξη και σημαντική και για όλα τα επόμενα βήματα η Νάσια Ιωάννου είναι εδώ μαζί μας για να τα αναλύσουμε. Νάσια, πραγματικά πολύ όμορφη μέρα. Είναι η μέρα που όλοι περιμέναμε αν θέλεις. Το σημαντικότερο σημείο, Δήμητρα, στην καμπύλη των κρουσμάτων αφού έχουμε αγγίξει το 0, 2,5 μήνες μετά και την ανακοίνωση των πρώτων δύο κρουσμάτων στο νησί. Και βεβαίως να πούμε ότι ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουν προκύψει κρούσματα από έναν ικανοποιητικό αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων. Πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ακριβώς, Δήμητρα. Και να πούμε ότι ήταν κάτι που αναμέναμε τα μηδενικά κρούσματα, αφού εάν δούμε και την πορεία των κρούσματων, κυρίως το τελευταίο διάστημα, ήταν ελάχιστος ο αριθμός και είχαμε φτάσει και σε πολλές περιπτώσεις το 1, οπότε ήμασταν πολύ κοντά στο 0. Μονοψήφια αριθμοί τις τελευταίες ημέρες. Οπότε ήταν θέμα χρόνου, αν θέλεις, να φτάσουμε σε αυτή την μέρα. Το λέγαμε, αλλά δεν το βλέπαμε ένα που σήμερα έγινε. Βέβαια, δεν πρέπει να καθησυχαζόμαστε για κανένα λόγο. Βεβαίως, Δήμητρα, να δούμε όμως πρώτα και την πρώτη αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά τον Υπουργό Υγείας. Η ευσυνειδησία των πολιτών μας, η μάχη των επιστημόνων και των λειτουργών της πρώτης γραμμής οδήγησαν σήμερα στην καταγραφή μηδενικών κρουσμάτων COVID-19 στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με συνέπεια να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Και κρατάω το έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και είναι αυτό που ανέφερες, ότι μπορεί να κερδίσαμε μία μάχη, Δήμητρα, αλλά όχι τον πόλεμο. Ο ιός βρίσκεται ακόμη ανάμεσά μας, οπότε είναι κρίμα να χαλάσουμε ό,τι κτίσαμε.